14 χιλιόμετρα πριν τα Χανιά υπάρχει ένα πάρκινγκ ονόματι Καλάμι. Σταματάμε εντός του πάρκινγκ, βγαίνουμε από το αυτοκίνητο και χαζεύαμε. Κάνω 2 βήματα να πάρω τον καφέ μου από το αυτοκίνητο, ακούω ένα τρομακτικό μεταλλικό ήχο και βλέπω ένα αμάξι στο βάθος του δρόμου αναποδογυρισμένο. Λέω, έγινε τροχαίο. Κοιτώντας προς το μέρος που ήταν ο σύζυγός μου, βλέπω μία παντόφλα μόνο κάτω. Αρχίζω να ψάχνω. Δεν ήξερα που ήταν, τι έγινε, τίποτα. Κοιτάζω στον γκρεμό, δεν έβλεπα τίποτα. Ακριβώς από κάτω υπήρχε γκρεμός. Προχωρώ προς τον δρόμο και μετά από 25 μέτρα τον βλέπω κάτω. Είχε μείνει επί τόπου εκεί. Καταλαβαίνετε, από εκεί και μετά, την κατάστασή μας, το πώς θα το πούμε στα παιδιά μας, το πώς έγιναν όλα αυτά. Δεν μπορούσα να χωρέσω στο μυαλό μου όλα αυτά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Φεύγουμε, πάμε στο νοσοκομείο. Είμαστε ώρες εκεί ατελείωτες. Μου είπαν ότι προσπαθούσαν. Εγώ τον είδα ότι ήταν νεκρός με ανοιχτά τα μάτια και ανοιγμένο το κεφάλι. Στο νοσοκομείο μου είπαν βέβαια ότι προσπαθούμε να τον σώσουμε. Τίποτα από όλα αυτά, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μας ενημερώσει, να μας πει κάποια κουβέντα, τίποτα. Περιμέναμε χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται. Μετά από κάποιες ώρες μας καλούν μέσα και μας λένε αυτό που συνέβη. Από εκεί και πέρα βέβαια αρχίζει ένας Γολγοθάς στην οικογένεια. Μένω μόνη, έχω αναπηρία 87%, μένω μόνη με 2 παιδιά, τα οποία ήταν ακόμα σε περίοδο σπουδών. Σπουδάζαν ακόμα. Μένω ολομόναχη, χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει και τι γίνεται. Εγώ έπαθα σοκ, όπως και όλος ο κόσμος που αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Έπαθα σοκ. Έχασα, δηλαδή, το μυαλό μου κάπου. Μου δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Έτρεχα σε γιατρούς χρόνια. Ακόμα δεν μπορώ να πω ότι κοιμόμαστε καλά τα βράδια όλοι. Ποιος να παρηγορήσει ποιον. Και μένω με 3 άτομα. Μόνο με το Θεό βοηθώ. Τίποτα και κανέναν άλλο. Το κράτος δεν υπάρχει σε τίποτα. Έχουμε μόνο υποχρεώσεις στο κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα άλλο. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η δική μου ιστορία, η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ. Κυρία Σπανάκη, είναι ουσιαστικά μια φωνική παράσυρση. Εσείς σταματήσατε σε ένα σημείο στο Καλάμι, μπροστά στο λιμάνι της Σούδας, για να απολαύσετε τη θέα, πηγαίνοντας να δείτε το παιδί σας που σπούδαζε στο Πολυτεχνείο στα Χανιά. Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά, μετά από αυτό που συνέβη, γιατί ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε και λέμε ένα ακόμα τροχαίο. Πολλές φορές και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι ένα ακόμα ρεπορτάζ. Όμως, τόσα χρόνια μετά, εσείς αυτήν την εικόνα την έχετε μπροστά στα μάτια σας. Τι συμβαίνει στο σπίτι ενός ανθρώπου που χάνεται σε ένα τροχαίο, γιατί αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι εμείς που οδηγούμε, ναι, και μπορεί αυτό να μας βοηθήσει να αλλάξουμε μυαλό. Κανένας που είναι εκτός σπιτιού δεν μπορεί να συλλάβει στο μυαλό του τι συμβαίνει. Κανένας. Όσο και αν λένε καταλαβαίνουμε και τα λοιπά. Κανένας και τίποτα. Ο πόνος, η θλίψη, στην αρχή βέβαια η οργή, γιατί είσαι οργισμένος, είσαι θυμωμένος, θέλεις να σκοτώσεις, θέλεις να καταστρέψεις ανθρώπους. Μετά έρχεται ο πόνος. Αυτός ο πόνος που δεν φεύγει με τίποτα και μπορώ να πω και χειροτερεύει.
αυτό το πράγμα που έχει μείνει στο μυαλό μου μέσα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Είναι στιγμές που πιστεύετε ότι δεν τιμήσατε τη μνήμη του συζύγου σας επειδή δεν έχετε βρει ακόμα το δίκιο σας. Νιώθετε ότι υπάρχει μια υποχρέωση απέναντι στον βέβαια, άνθρωπό σας. Βέβαια. Υπάρχει μια υποχρέωση. Βέβαια. Εγώ ήθελα να δικαστεί αυτός ο άνθρωπος. Να καταδικαστεί μάλιστα για φόνο. Όχι για φόνο, για φόνο εμψυχρό. Τη στιγμή που οδηγάς ένα δρόμο και έχεις αλλού τα μάτια σου, μιλάς στο κινητό ή χαζεύεις ή μιλάς με τα παιδιά σου, είσαι εγκληματίας. Είσαι εγκληματίας, τελείωσε. Δεν είναι φόνος εξαμελίας αυτός. Εξαμελίας θα πει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που δεν τις έχουμε. Δηλαδή κάτι διαφορετικό είναι το εξαμελίας. Είσαι δολοφόνος, τελείωσε. Να δικαστεί ως δολοφόνος. Εμείς είμαστε σε ένα πάρκινγκ μέσα, δεν φταίγαμε πουθενά. Επειδή απόψε ενδεχομένως να μας βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρία Σπανάκη, που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους σε αυτούς τους δρόμους της Κρήτης, ναι, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά που μας βλέπουν, ναι, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε εσείς, ένας άνθρωπος που, θα το πω έτσι πολύ ρεαλιστικά, είδε φέρετρο δικού της ανθρώπου να μπαίνει μέσα στο σπίτι, γιατί αυτό είναι το τροχαίο. Τίποτα. Το παιδιά μην τρέχετε. Διότι αυτό γράφω συνέχεια. Όπου και αν γράψω μήνυμα, παιδιά, μην τρέχετε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την οδήγηση αυτά τα χρόνια. Παίρνουμε ένα τιμόνι, οδηγάμε με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να ξέρουμε τι μπορεί να παρουσιαστεί ξαφνικά μπροστά μας. Εγώ οδηγάω πάρα πολλά χρόνια. Έχει πεταχτεί παιδί μπροστά μου, έχει πεταχτεί ποδήλατο, έχει πεταχτεί σκυλάκι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να συμβούν όταν οδηγάς. Mm-hmm. Γιατί να μην οδηγάμε κάπως συνετά. Θα επιστρέψω σε εσάς, θα με επιτρέψετε κυρίες και κύριοι να πάω στα Χανιά, να δώσω το λόγο στον κύριο Πολέντα. Κύριε Πολέντα, επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει και μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά και από την απογευματινή εκπομπή που ήμουν στο παρελθόν, θέλω πολύ σύντομα το δικό σας σχόλιο. Είστε και εσείς ένας άνθρωπος που έχασε το παιδί του σε τροχαίο. Θέλω να μου περιγράψετε, όσο ρεαλιστικά μπορείτε, τι σημαίνει η απώλεια ενός πατέρα και μιας μάνας και τι σημαίνει αυτό το μαντάτο που λέμε εμείς πολλές φορές όταν έρχεται μέσα στο σπίτι. Ξέρετε, κάποιες φορές πρέπει να τα πούμε έτσι όπως είναι, μήπως αλλάξουμε και λίγο τη δική μας συμπεριφορά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν συμβεί το κακό σε μια οικογένεια, όπως το λένε και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, η οικογένεια πλέον χάνει τον βηματισμό της. Δεν υπάρχει πλέον οικογένεια. Δεν υπάρχει για την οικογένεια πλέον ζωή, ούτε μέλλον. Ζούμε σε ένα χώρο κλειστό, στο δικό μας χώρο, με το δικό μας βάσανο, με το δικό μας και μόνο βάσανο. Και δεν υπάρχει από πουθενά, από καμία υπηρεσία. Σας μιλάω ειλικρινά, τζάμπα λεφτά παίρνουν όλοι αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι δεν προσφέρουν σε καμία οικογένεια ούτε μία ψυχολογική, κοινωνική, ανθρώπινη υποστήριξη, ως κατά τη γνώμη μου οφείλανε και πρέπει να κάνουν συνέχεια. Εντάξει, θα κάνω μια επισήμανση. Κύριε Πολέντα, μια επισήμανση. Δεν θα ήθελα να το γενικεύσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κλάδο που κατά τη γνώμη μου επιτελεί ένα σημαντικό έργο όσον αφορά την ψυχολογία ή την ψυχιατρική επιστήμη, επομένως δεν θα ήθελα να το γενικεύσουμε, είναι η δική μου επισήμανση. Όχι, όχι, εγώ σας μιλάω καθαρά πώς παραλαμβάνουμε τον νεκρό μας, mm-hmm, έτσι, και αν από κανέναν εκείνη τη στιγμή, τη φοβερή στιγμή της οικογένειας, υπάρχει από κανέναν στήριξη ή αν του λένε πάρ' τον και φύγε. Αυτό μετράμε. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε, σέβομαι τους πάντες, αλλά λέμε όταν καλούν την κυρία Σπανάκη ή εμένα να πάω το παιδί μου νεκρό, με στηρίζει κανένας? Όσο οφείλουν όλοι αυτοί, ή μου λένε πάρ' το και φύγει το παιδί σου. Αυτό είναι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, να δούμε και κάτι άλλο, κάτι σημαντικό. Το πάρκινγκ που λειτουργεί εις γνώση μας και εις γνώση όλων, είναι πάρκινγκ? Γιατί λοιπόν αφήνουμε αυτό το κατάστημα να έχει ένα παράνομο, κατά τη γνώμη μου, πάρκινγκ, χωρίς άδεια εισόδου και εξόδου, ώστε να διασφαλίζει τον άνθρωπο που είναι μέσα στο πάρκινγκ να μην σκοτωθεί? Πού είναι λοιπόν το κράτος? Αν θέλετε να πω και το άλλο, που είναι η τεχνική υπηρεσία να πει εδώ έχουμε ένα πάρκινγκ χωρίς πινακίδα πληροφοριακή που να λέει πάρκινγκ,
χωρίς προϋποθέσεις νόμιμες, ώστε να διασφαλίσουν σε κάθε άνθρωπο που σταματάει ότι μέσα εκεί είσαι ασφαλής. Τίποτα. Αμπέλι ξέφραγο. Να σας θυμίσω στη Γεωργιούπολη που λείπαν οι μπάρες. Αμπέλι ξέφραγο. Να σας θυμίσω πόσες μπάρες λείπουνε που ο καθής μπαινοβγαίνει μέσα στον ΒΟΑΚ. Όλα λοιπόν αυτά να τα δούμε ψύχραμα και να δούμε ότι πέρα από τον πόνο και τη θλίψη, πώς δεν θα έχουμε άλλο πόνο και θλίψη. Λυπάμαι, σας το λέω ειλικρινά, είμαι απογοητευμένος πλήρως. Αναγκάστηκα να καταφύγω στη δικαιοσύνη, διότι μία εκκλησία επί του ΒΟΑΚ είχε βγάλει τις μπάρες σε διπλή στροφή με κίνδυνο ανθρωπίνων ζωών, όχι ζωής. Και όλα αυτά είναι δικό μου θέμα ή δικό σας. Πού είναι οι τελικές υπηρεσίες, πού είναι οι αρμόδιοι να κλείσουν, να σφραγίσουν και να ελέγξουν αυτά τα οποία υπάρχουν τα κακώς κείμενα, ώστε να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Εγώ χαίρομαι για την εκπομπή σας σήμερα και σας μιλάω ειλικρινά, θα βγει κάτι. Αλλά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Να είμαστε ειλικρινείς. Οι οικογένειες των τοχείων θυμάτων έχουν πραγματικά μεγάλο πόνο. Όχι γιατί χάσαν το παιδί τους, που αυτό δεν παλεύεται με τίποτα, αλλά διότι δεν φτιάχνεται τίποτα παραπέρα. Τίποτα δεν φτιάχνεται. Καλησπέρα σας, κύριε Καραντωνάκη. Είστε ακόμα ένας άνθρωπος που βίωσε και βιώνει αυτή την τραγωδία να αποχαιρετά το ίδιο του το παιδί. Θέλω να μας πείτε για τη δική σας μαρτυρία, τη δική σας τραγική ιστορία. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχετε μεγάλη ανατροπή της ζωής. Δεν είναι καν, δεν το βάζει το μυαλό σου. Είναι από αυτά τα γεγονότα που τα σκέφτεσαι πριν και λες αποκλείεται να συμβεί. Όταν έρθει λοιπόν αυτό, έρχεται τα πάνω κάτω. Δεν μπορείς να αποφύγεις ένα τεράστιο σοκ, το οποίο δεν ξέρεις πώς θα το ξεπεράσεις. Πώς θα μπορέσεις να προχωρήσεις ένα βήμα, το οποίο βήμα δεν μπορεί να έρθει σε καμία περίπτωση. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία στήριξη και υποστήριξη από πουθενά. Αυτό είναι η μεγάλη απογοήτευση μετά από τον τεράστιο πόνο που νιώθει η ψυχή μας. Είναι εντελώς απόν κάθε τι που θα έπρεπε να είναι δίπλα μας. Που θα έπρεπε κάποιοι αρμόδιοι φορείς να ήταν δίπλα μας. Να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν, να μας καθοδηγήσουν. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Μπορώ να πω εν αντιθέσει ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Από την πρώτη στιγμή η μόνη σκέψη όλων είναι να στηρίξουν αυτόν που έχει μείνει στη ζωή και όχι αυτόν που έχει φύγει και μαζί και μας. Θα περίμενα ίσως αλήθειες, ακόμα και το πώς συνέβη και το γεγονός. Κι όμως έπρεπε να ψάξουμε εμείς οι ίδιοι να βρούμε τον τρόπο που έγινε μετά από την πρώτη στιγμή, βέβαια, που έπρεπε να το κοιτάξουμε και αυτό, όσο δύσκολο και αν μας είναι, όσο αδύνατο και αν φαίνεται, έπρεπε να καταλάβω πώς έφυγε ο γιος μου. Πώς έγινε το δεν βοήθησε δικό κανένας. Σας τροχαίο, κυρία Καραντωνάκη, αυτή η ασύλληπτη τραγωδία? Το δικό μας γεγονός είναι ότι ήμουν στη δουλειά, ήρθε ο γιος μου, με καλησπέρισε και μου είπε «Μάνα, πάω στο φροντιστήριο». Δυστυχώς δουλεύαμε κι εγώ και ο άντρας μου απόγευμα, που σήμαινε ότι έπρεπε να αναλάβει κάπως τη ζωή του κι αυτός, έστω και από μικρός. Πήγαινε στο φροντιστήριό του. Ήταν ποδοσφαιριστής, είχε τόση σημασία για αυτόν, που σημαίνει ότι δεν ήθελε ούτε να τσαλακωθεί ούτε το ρούχο του. Τόσο πολύ πρόσεχε τα πόδια του, τα χέρια του, όλα αυτά που θα του δίνανε αυτό που αγαπούσε. Έπρεπε όμως να πάει σε φροντιστήριο 2 χιλιόμετρα από τη δουλειά μου. Ήταν 7 η ώρα το βράδυ, Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα αυτοκίνητο να θέλει να φορτώσει σε παράνομη στάθμευση εντελώς, που είναι και αυτό μέσα στα μεγάλα προβλήματα που φέρνουν τα γεγονότα αυτά.
κουβαλούσε ζωοτροφές. Με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτός του μεγάλου φορτηγού να μπει στον αντίθετο ρεύμα που ερχόταν το παιδί μου με κλειστά τα φώτα και για 12 μέτρα πήγαινε έτσι. Με αποτέλεσμα ο μικρός να μην μπορέσει να προλάβει να κάνει τίποτα. Έγινε μέσα στην πόλη των Χανίων, κυρία Καραντωνάκη, το δικό σας δυστύχημα. Όχι. Έγινε λίγο μετά το Κολυμβάρι. Ζούμε εκεί, σε ένα χωριό στην Καλλιδονία. Εγώ δούλευα στο Κολυμβάρι και συνέβηκε λίγο μετά, λίγο πριν τον Ταυρονίτη. Είναι τα χωριά που είναι εκεί κοντά. Εκεί πήγαινε και το παιδί. Και θέλω να πω ότι έχουμε περάσει πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, εκτός του πόνου που κουβαλάμε καθημερινά και που δεν θα φύγει ποτέ, γιατί είναι τώρα ήδη 7 χρόνια. Αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα για μας. Τίποτα. Είναι ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και όλη αυτή την εφταετία. Τα δικαστήρια, το ότι μας παραμελούνε, δεν υπάρχει μια διάκριση. Δεν μπορεί εμείς να στέκουμε και να είμαστε στο 30 νούμερο και να κουβαλάνε και να πηγαίνουν πρώτα κάποια γεγονότα γιατί κλέψανε ένα γίδι, γιατί χάθηκε ένα πρόβατο, να ακούμε αυτά τα πράγματα και τελικά να παίρνουμε και μια αναβολή. Να στέκουμε εκεί, να βλέπουμε τον άνθρωπο που μας έχει φταίξει δίπλα μας, με θράσος πολλές φορές, γιατί δεν έχει αντιληφθεί καν τι έχει συμβεί, μιας και δεν του έχει γίνει και καμία τιμωρία. Φανταστείτε ότι του έχουν κάνει μία ποινή ενός χρόνου να του πάρουν το δίπλωμα και πάλι οδηγάει. Η ίδια μου η κόρη τον πήρε κυνήγι και του λέει, άνθρωπέ μου, τι κάνεις, ούτε αυτό δεν μπορείς να τηρήσεις. Πόσο πολύ μπορείς να προσβάλλεις πλέον? Κυρία δεν Καραντωνάκη, υπάρχει, λοιπόν, καμία τιμωρία. Θέλω και σε εσάς να θέσω το ίδιο ερώτημα. Επειδή είστε μία μητέρα που έχασε το παιδί της, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε γονιό, σε οποιοδήποτε πατέρα ή μάνα που χάνει το παιδί του. Νομίζω ότι είναι η πιο ασύλληπτη, δυστυχώς, τραγωδία. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και σήμερα απόψε σας ακούν, αλλά κυρίως στα νέα παιδιά που θα πάρουν το δίκυκλό τους ή το αυτοκίνητό τους και θα φύγουν από το σπίτι? Πρώτα απ' όλα, να προσέχουν τα ίδια τα παιδιά. Σίγουρα η ταχύτητα φέρνει ανατροπές. Όμως, θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία. Να υπάρχει μία τιμωρία, ώστε εμείς οι ίδιοι, εγώ η ίδια που θα οδηγήσω και αύριο, να ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσο ελαφριές καταστάσεις που ο άλλος δεν θα το σκεφτεί. Δεν θα σκεφτεί την παράβαση που θα κάνει. Γιατί θα πει, μα και τι έγινε μωρέ, σιγά. Αν δεν υπάρχει λοιπόν μία σειρά από το κράτος, μία τιμωρίας, να μπορέσει να το βάλει και το παιδί και ο κάθε νέος και ο κάθε μεγάλος στο μυαλό του, δεν θα υπάρξει καμία διόρθωση.